συνδεόμαστε με Φλόρινα. Κυρία Σοφία Φουδούλη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού στο Δήμο Φλόρινα. Στην καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από εμάς. Από την χιονισμένη Φλόρινα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο ποτάμι. Ναι. Χιονίζει από το πρωί ακατάπαυστα. Και είμαστε στους μείον ένα. Στους μείον ένα. Το ποτάμι εκεί παγώνει. Παγώνει. Αλλά όχι σε αυτή τη θερμοκρασία, σε πολύ πιο υψηλές. Την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε φτάσει και μείον 17, είχε παγώσει, ναι. Μείον 17 λοιπόν, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και στα ορεινά έξω στα χωριά και σε αυτά μπορεί και μείον 20 και περισσότερο. Η αλήθεια είναι πως ζηλεύουμε και μόνο στην εικόνα που μας μεταφέρεται αυτή τη στιγμή, αν και είχαμε και αρκετά χιόνια εδώ στην Κρήτη, είμαι σίγουρος ενημερωθήκατε κι εσείς το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα σε υψηλά υψόμετρα, μεγάλα υψόμετρα έχουν διατηρηθεί και θα διατηρηθούν, αλλά εκεί η Φλόρινα έχει μάθει να ζει με αυτές τις συνθήκες. Έχει μάθει. Το έχει μάθει και το έχει συνηθίσει είναι λίγο τοπικό. Το κρύο δεν συνηθίζεται εύκολα. Σωστό, βέβαια. Το πήγατε. Εννοείται. Εννοείται. Στην εικόνα έστω. Πολλά πράγματα από πίσω. Κυρία Φουδούλη, πολλά πράγματα από πίσω. Χειμερινός προορισμός, εκεί με τα καταλήματα, οι πληρότητες, πού κυμαίνονται? Τώρα λόγω COVID είναι λίγο μειωμένες. Ναι. Λογικό, ο κόσμος έχει λίγο φοβηθεί και όλα τα σχετικά. Αλλά το χειμώνα είμαστε καλά. Έχουμε καλό τουρισμό, θα έλεγα. Έχουμε το χιονοδρομικό της Βίγλας. Βέβαια. Μπορούμε να συνδυάσουμε στη Φλόρινα τις λίμνες των Πρεσπών, που ναι, είναι στο νομό μας. Το Νυμφαίο, που έχει το καταφύγιο της Αρκούδας στον Αρκτούρο. Έχουμε πολύ όμορφα πράγματα που μπορεί να έρθει κάποιος να δει στη Φλόρινα, να μείνει, να ευχαριστηθεί. Πολύ ωραίο φαγητό. Η γαστρονομία μας είναι από τις καλύτερες. Θυμιζόμαστε για τα κεμπάπια μας, τα κεμπάπια της Φλόρινας. Α, σπεσιαλιτέ, τα γνωρίζουν ορισμένοι, βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Τη φασολάδα μας, η κλασική που είναι και τόπος παραγωγή. Κρασιά, τσίπουρα, θυμιζόμαστε και για τα κρασιά μας στην περιοχή μας. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και εντωμεταξύ επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα. Έχουμε και τις σχολές μας των καλών τεχνών, το παιδαγωγικό. Βέβαια, ένας πανέμορφος τόπος. Τεχνολογίας και γεωπονίας. Ποιο είναι το μυστικό, κυρία Φουδούλη, το μυστικό προκειμένου να αξιοποιήσει μία περιοχή, ένας τόπος, τις δυνατότητες της φύσης, βέβαια, στο μέτωπο του χειμερινού τουρισμού. Ποιο είναι το μυστικό? Η καλή οργάνωση. Ναι. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν για να... ειδικά αυτές τις μέρες που έχουμε και πολύ κρύο και χιόνι και όλες τις υπηρεσίες μας. Ναι. Όπου κρατάνε τους δρόμους ανοιχτούς. Πολύ σημαντικό, βέβαια. Στη Φλόρινα όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου ξαγρυπνούν μέρα και νύχτα, κυριολεκτικά. Τι να τους κάνετε τους επισκέπτες, βέβαια, εάν δεν οι δρόμοι είναι κλειστοί και παραμένουν αποκλεισμένοι. Ναι. Οπότε ξεκινάτε από τα βασικά. Όχι, πολύ καλά κάνετε και το αναφέρατε. Ξέρουμε το τι χρειαζόμαστε. Ακριβώς, ανοιχτοί δρόμοι λοιπόν. Τον δρόμο μας ανοιχτό για να υποδεχτούμε τους πάντες. Είμαστε φιλόξενοι. Και μπορούμε να τους καλωσορίσουμε, να περάσουν όμορφα, να διασκεδάσουν και να απολαύσουν το τοπίο αυτή μας. Τη στιγμή... δεν είναι μόνο χειμερινός τουρισμός. Σωστά, τουρισμός, βέβαια. Συγγνώμη. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή χιονίζει, βλέπουμε. Χιονίζει, ναι, 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 χιονίζει. Άμα κάνει λίγο εδώ ο κύριος Κάτης, ο προϊστάμενος της... της υπηρεσίας με την κάμερα, θα δείτε, ναι, το χιόνι, το ποτάμι. Τίποτα, είναι μαγευτικό, ναι, το σκηνικό. Εν μεταξύ μου έχει κάνει... Ναι, είναι πολύ μαγευτικό το Δεν πείο. Μπορώ να μην σχολιάσω βέβαια και το χαρτοφυλάκιό σας. Κοινωνική προστασία παιδείας, πολιτισμού και τουρισμού. Ναι, είναι λίγο μεγάλο. Κρύβει ίσως ικανότητες που έχετε και τα πάτε περίφημα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε, βέβαια, να δείτε, να κάνετε και εκπομπή από τη Φλόρινα, ναι, με Κρήτη TV, αλλά να δείτε ένα τριήμερο και να βγάλετε εκπομπή live από τη Φλόρινα. Είμαστε πανελλαδικό μέσο, μας λέει πολύ Ελλάδα, οπότε με χαρά να έρθουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας περιμένουμε και εγώ εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.